Βρισκόμαστε σε μια διαδικασία, αν θέλετε, δεν μιλάμε για ένα οριστικό αποτέλεσμα. Η αναγέννηση τη Ελληνική οικονομία ή το τέλο τη κρίση δεν είναι κάτι το οποίο ανακοινώνει αν θέλετε κανεί σε μια συνέντευξη τύπου τη ε, ε, 20 Αυγούστου. Βρισκόμαστε σε μια διαδικασία. Και γνωρίζω επίση πω τα τελευταία 8 χρόνια ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο για του Έλληνε πολίτε. Θυσίασαν πολλά, πέρασαν δύσκολα. <Τις> Θέλω λοιπόν να πω δύο λόγια για τους ανθρώπους, για τους, Έλληνε, για, ε, τους Έλληνες, για τα εκατομμύρια των πολιτών που δυσκολεύτηκαν τα προηγούμενα χρόνια, που πέρασαν δύσκολα, που έχασαν τις δουλειές τους. Πάρα πολλοί άνθρωποι έχασαν τις δουλειές τους, οι οικογένειες που πέρασαν δύσκολα. Και βεβαίω πάρα πολλοί γονεί είδαν τα παιδιά τους να φεύγουν από την Ελλάδα για να βρουν ένα καλύτερο μέλλον. <Τις> Θέλω λοιπόν να απευθυνθώ στους ανθρώπους αυτούς και να πω ότι ανοίγει ένα καινούριο α, ένα κεφάλαιο και μπορώ να καταλάβω πως οι άνθρωποι αυτοί δεν νιώθουν αυτή τη στιγμή πως αλλάζει κάτι συνταρακτικό και πως ε, η ζωή τους αλλάζει ριζικά. Mm -hmm. Όμως, ε, δεσμεύομαι και υποστηρίζω ότι η Ευρώπη συνεχίζει να δουλεύει για εσάς με εσάς με στόχο να βοηθήσει τις οικογένειές σας να βοηθήσει να, να, ώστε να δημιουργηθούν οι ευκαιρίες να δημιουργήσετε και να μείνετε στην Ελλάδα και να διεκδικήσετε μια καλύτερη ζωή. Θα συνεχίσουμε λοιπόν λέει ο Πιέρ Μοσκοβισή, παραμένουμε στο πλευρό της Ελλάδος, θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά και θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε για να αποδείξουμε ότι οι θυσίες των τελευταίων ετών δεν πήγαν χαμένες και πως δεν θα γίνουν καπνός. Πρόκειται για μια πρωτοφανή κρίση, αυτό είναι κάτι που θα τονίζουμε συνέχεια. Όμω, θέλω να πω πω πέρα από την αντιμετώπιση τη κρίση, στόχο για εμά ήταν και είναι να αλλάξουμε την δομή και τη φιλοσοφία του ελληνικού κράτου, να εξυγχρονίσουμε τι δομέ του ελληνικού κράτου, ώστε να ξημερώσει μια καλύτερη μέρα για τη χώρα. Νομίζω πως κάναμε το σωστό για την Ευρώπη και το σωστό για την Ελλάδα. Αυτή ήταν η δήλωση ε, του Πιέρ Μοσκοβισή, με την οποία. Ε, ε, ολοκλήρωσε την, την, οποία χαιρετίζει την ολοκλήρωση του ελληνικού προγράμματος. Θα λέγαμε όχι σε θρεβευτικούς τόνους. Καινούρια ημέρα έληξε ένα δύσκολο κεφάλαιο για την Ελλάδα, μια δύσκολη περίοδος. Υπάρχει δρόμος ώστε να, αν θέλετε, πουλωθούν οι πληγές που έχουν ανοίξει τα οκτώ χρόνια. Για να ακούσουμε την πρώτη ερώτηση. Λοιπόν, ποια είναι τα σημεία στα οποία θα δώσει ιδιαίτερη προσοχή, τι θα τσεκάρει, αν θέλετε, του επόμενου μήνε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με την ελληνική οικονομία και την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων τη πορεία που θα ξεκινήσει από εδώ και μπρο. Και το δεύτερο κομμάτι τη ερώτηση αφορά την πολύ ψηλή ανεργία που, που έχουμε στη χώρα, περίπου στο 20%. Λοιπόν, οι δεσμεύσει πρέπει να τηρηθούν από όλους και από όλες τις πλευρές. Δεν θα υπάρχουν νέα μέτρα. Είναι κάτι που δήλωσε και στην Αθήνα στην πρόσφατη επισκεψή του ο Πιέρ Ό,τι έχουμε συμφωνήσει ισχύει, δεν όμως δεν θέτουμε εμείς από την πλευρά μας καινούργια μέτρα. Let's hold on a έχουμε μια μικρή διακοπή όπως βλέπω. Κάτι έχει συμβεί διέκοψε την απάντησή του ο Πιέρ Μοσκοβισή. <Κι> κοιτάζει στο βάθος της αίθουσα. Α, μάλλον κάποιος χρειάζεται βοήθεια. Όπως καταλαβαίνω, κάποιος συνάδελφος ίσως έπαθε κάτι. <Κι> Στα πάντα συντονισμένοι στο Euronews παρακολουθούμε την συνέντευξη τύπου που δίνει ο Πιέρ Μοσκοβισή Επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αφορμή την συμπλήρωση την ολοκλήρωση μάλλον του ελληνικού ε, προγράμματος. Η ερώτηση είναι κατά πόσο πραγματικά η ελληνική οικονομία έχει αλλάξει και εξυγχρονιστεί και πόσο μπορεί να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που έχει μπροστά της. Κοιτάξτε, όταν μιλάμε για εξυγχρονισμό της ελληνικής οικονομίας, μιλάμε ουσιαστικά για εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων που έχουμε συμφωνήσει, και χρειαζόμαστε καλύτερο φορολογικό σύστημα στην Ελλάδα, χρειαζόμαστε διαχείριση των δαπανών. Ζητούμε και είναι αυτονόητη η εφαρμογή των κανόνων που όλοι εφαρμόζουμε στην Ευρωζώνη. Πρέπει όμως να μην ξεχνάμε ότι στην Ελλάδα η κρίση έφερε τη λιτότητα. Ξέρουμε πολύ καλά ότι πριν την, πριν την κρίση δεν είχαμε την καλύτερη οικονομική δομή. Δεν είχα, το κράτο δεν λειτουργούσε όπω θα έπρεπε αναφέρομαι στο, στο τομέα τη οικονομία πάντα. Οι υπηρεσίε δηλαδή του δημοσίου έπρεπε να αλλάξουν. Ε, γι' αυτό βλέπετε πως εγώ μιλάω ε, για το κράτος, αλλά μιλάω και για τους πολίτες και μιλάω στους πολίτες. Γνωρίζω πολύ καλά πως δεν έχει βελτιωθεί θεαματικά ή σημαντικά. Ε, η προσωπική τους ε, ζωή και, ε, και αν θέλετε τα οικονομικά τους. Αλλά ε, βλέπω ότι ήμασταν στο 25% στην ενεργία και πλέον είμαστε στο 18%. Αυτό είναι μία πρόοδος. Στέλνω λοιπόν ένα μήνυμα αισιοδοξία, αλλά και ρεαλισμού στους πολίτες. Νομίζω όμως πως όσο περνάει ο καιρός θα έχουμε... Αποτύπωμα και αλλαγή στην ζωή του κάθε πολίτη στη χώρα. Αυτό είναι ο στόχο και αυτό πιστεύω πω θα το καταφέρουμε. Μάλιστα, ερώτηση για το συνταξιοδοτικό και αν υπάρχει ε, δημοσιονομικό περιθώριο ώστε να μην έχουμε. Ε, ίσως να μην έχουμε τι περικοπές του 2019 και αν η Ευρώπη είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει την επόμενη κρίση. Και η Ελλάδα, ίσως. Κάναμε πολλά, πετύχαμε πολλά. Μέσα από τις δημοσιονομικές πολιτικές που ακολουθήσαμε έχουμε δημιουργήσει την Τραπεζική Ένωση Έχουμε πετύχει την ολοκλήρωση προγραμμάτων σε πολλές χώρες, προγραμμάτων διάσωσης, οπότε όταν λέω ότι τελείωσε μια κρίση, είναι το τέλος μιας κρίσης ενός κύκλου για την Ελλάδα, για μια χώρα, αλλά και για την Ευρωζώνη συνολικά. Τώρα, όλες οι χώρες της Ευρωζώνης και είναι η πρώτη φορά που όλε οι χώρε τη Ευρωζώνη εφαρμόζουν ένα σημαντικό κανόνα ότι το έλλειμμα βρίσκεται κάτω από το 3%. Αυτό το παράδειγμα που φέρνω είναι μια απόδειξη ότι έχουμε κατορθώσει σε μεγάλο βαθμό να στενοηθούμε και να εφαρμόσουμε κοινού κανόνε. Έχουμε λοιπόν όλοι προσπαθήσει σημαντικά. Είμαι πεπισμένος ότι η Ευρωζώνη έχει κατορθώσει πολλά και έχει μπει, αν θέλετε, σε έναν καλύτερο δρόμο. Και σε αυτό βοήθησε ο περιορισμό των δαπανών αλλά και οι μεταρρυθμίσει που πολλέ χώρε έχουν εφαρμόσει και υιοθετήσει. Τώρα, δεν μπορώ να πω κάτι για το συνταξιοδοτικό. Και το είπα και στην Ελλάδα, αν μου επιτρέπετε, δεν θα κάνω κάποιο άλλο σχόλιο. Τώρα. Το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι ό,τι έχουμε υπογράψει και οι δεσμεύσει που έχουμε αναλάβει οφείλουν να γίνουν σεβαστέ. Οι δεσμεύσει οφείλουν να γίνουν σεβαστέ, τονίζει ο Πιέρ Μοσκοβισσή. Όμω, τώρα η Ελλάδα βγαίνει από το πρόγραμμα και πρέπει να δούμε το προσχέδιο του προπολογισμού στα μέσα του Οκτώβρη, στι 15 του Οκτωβρίου. Να δούμε λοιπόν ποιο είναι το δημοσιονομικό περιθώριο που έχουμε και εκεί να δούμε ποιε είναι οι αποφάσει που α, μπορούμε να πάρουμε. Άρα λοιπόν, οι δεσμεύσει στηρούνται, λέει ο Πέρη Μοσκοβισή, όμω να δούμε και τι περιθώρια έχουμε. Αφήνει το παράθυρο ανοιχτό για μη μείωση των συντάξεων τον Γενάρη του 2019. Διακριτικό, προσεκτικό. Α, η επόμενη ερώτηση για την Ιταλία. Μετά λοιπόν την κατάρρευση τη γέφυρα στη Γένοβα. Α, ε, ο εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει πω ε, να μιλήσουμε για την Ελλάδα πρώτα, να ολοκληρώσουμε την συζήτηση για το ελληνικό πρόγραμμα και μετά θα δούμε τι άλλο μπορούμε να κουβεντιάσουμε αν έχουμε χρόνο και για την Ιταλία. Um, λέτε πω η χώρα, πως η Ελλάδα γίνεται πια μια κανονική χώρα τη Ευρωζώνη. Όμω, πόσε χώρε τη Ευρωζώνη πρέπει να πετυχαίνουν 3,5% πλεόνασμα μέχρι το 2022, και πώ είναι δυνατόν να το πετύχει αυτό η, η Ελλάδα, και πώ. Και πώ η Ελλάδα περιμένετε να εξυγχρονίσει το δημόσιο τομέα τη με 3,5% πλεόνασμα. Κανεί δεν μπορεί να ξεχάσει, απαντά ο Πιέρ Μοσκοβισή. Κανεί δεν πρέπει να ξεχνά και δεν μπορεί να ξεχνά τι συμβαίνει σήμερα. Τελει... Τελειώνουν τα προγράμματα διάσωση της Ελλάδας που διήρκησαν 8 χρόνια και μιλάμε για μια κρίση που αγγίζει σχεδόν τα 10. So, must forget... Μιλάμε για μια χώρα που α, είχε πολύ υψηλό χρέο, που έχει υψηλό χρέο και που άγγιξε επίπεδα ρεκόρ. Oh. Τα μαθήματα του παρελθόντος πρέπει να α, α, πρέπει να πάρουμε μαθήματα από το παρελθόν. Χρειάζεται πειθαρχία, χρειάζονται μεταρρυθμίσεις. Όλα αυτά αυτά λέμε τα τελευταία 8 χρόνια, αυτά κάνουμε και η πορεία από εδώ και μπρος θα οδηγήσει σε υγιή δημοσιονομικά κάτι που έχουμε ήδη πετύχει και όλη αυτή η πορεία έχει αυτόν τον στόχο. Επιμένω ότι πλέον η χώρα είναι μια κανονική χώρα. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό. Δεν υπάρχει πρόγραμμα. Δεν, δεν έχει κάποιον πάνω από το κεφάλι της ή κα, πάνω από το ταμείο της για να ελέγχει τα πάντα. Δεν επιβάλλουμε τίποτα, δεν ζητάμε νέα μέτρα. Αυτό εννοώ όταν υποστηρίζω ότι η Ελλάδα επιστρέφει στην κανονικότητα. Η Ελλάδα είναι ελεύθερη στο πλαίσιο που έχουμε συμφωνήσει βεβαίω και στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών κανόνων και των κανόνων της Ευρωζώνης σημαίνει πως δεν θα είναι η Ελλάδα αντικείμενο συζήτησης ε, σε κάθε Eurogroup, ε, όμως, όμως όπως συνέβαινε και με άλλες χώρες, με την... Με η Ιρλανδία, με την Κύπρο, με την Πορτογαλία. Υπάρχει ένα στάδιο μετά το πρόγραμμα, μια διαδικασία όπου εκεί παρακολουθείς κάποια δεδομένα και βρίσκεσαι σε κάποιες συζητήσεις. Όχι όμως με αντικείμενο την επιβολή μέτρων. Και βεβαίως κάθε χώρα είναι και διαφορετική περίπτωση. Στην περίπτωση της Ελλάδας τονίζω πως είχαμε μια οκταετή, μάλλον μια σχεδόν δεκαετή κρίση με προγράμματα που διήρξαν οκτώ χρόνια. Άρα θα εμείς θα έχουμε στην Ελλάδα αποστολές τέσσερις φορέ ε, φορές το χρόνο, δύο φορές το εξάμεινο και πάλι θα είναι όμως μια συζήτηση η οποία θα είναι... Ε, θα σέβεται απολύτω την κυριαρχία της Ελλάδος και την ανεξαρτησία της. Δεν θέλω δεν υπάρχει τρόικα, αυτό είναι το μήνυμα του Πιέρη Ποσκόβηση, ξεκάθαρος και δεν υπάρχουν ε, οι άντρε, αν θέλετε, η αποστολή των ανθρώπων που φοράνε μαύρα κοστούμια, δηλαδή μια εικόνα ανθρώπων που μπαίνουν μέσα και ελέγχουν τι γίνεται σε κάθε Υπουργείο. Είναι μια ε, περιγράφη έτσι με μια δυνατή εικόνα, με ένα δυνατό συμβολισμό. Ο Επίτροπος, το τι δεν θα συμβεί από εδώ και μπρος στην Αθήνα και στην Ελλάδα. Πιστεύετε κύριε επίτροπε ότι μετά από 8 χρόνια ε, κρίσης ότι το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα κατάλαβε το μήνυμα κατάλαβε τι έχει συμβεί και πως δεν θα επαναλάβει τα λάθη ε, του παρελθόντος και πως οι πολίτες έχουν ε, καταλήξει στο ποιοι ευθύνονται για την κρίση <laughs> Γελάει ο και λέει πως πιστεύετε πραγματικά πως θα απαντήσω στο ερώτημα αυτό off the record ίσως αργότερα δεν μπορώ να κάνω ε, κανένα σχόλιο και δεν επιθυμώ να κάνω κανένα σχόλιο για το ελληνικό πολιτικό σύστημα. Σεύομαι κάθε χώρα, το πολιτικό της σύστημα και τους εκπροσώπους που επιλέγουν οι πολίτες. Δύο ακόμη ερωτήσεις λοιπόν για τον Πιέρ Μοσκοβισή. Μία είναι για την Ιταλία και άλλη μία για την Ελλάδα. Μία ερώτηση λοιπόν ακόμη για την ολοκλήρωση του ελληνικού προγράμματος. Daily <ΣΔελίτελεγραφ> Telegraph, <ΣΡΟΥ> James Chris. <ΣΣΡΟΥ> λοιπόν, θέλω να... <ΣΣΣ> Αν πιστεύετε πως το ευρωπαϊκό κοινό, οι ευρωπαίοι πολίτες έχουν μια πιο θετική ή αρνητική εικόνα για την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την ελληνική περιπέτεια. <ΣΣ> Επιλέγει να απαντήσει στα γαλλικά ο Πιέρ <ΣΣ> Μοσκοβισή. <Pierre -Moscovici>. Κοιτάξτε, Νομίζω πως οι πολίτες σε όλη την Ευρώπη έδειξαν την αλληλεγγύη τους στον ελληνικό λαό που πέρασε μία τόσο δύσκολη περίοδο. Δεν νομίζω πως ε, κανείς έμεινε αδιάφορο σε αυτό που πέρασε η Ελλάδα. Και αναφέρομαι στου απλού πολίτε και θεωρώ πω ε, άνθρωποι ε, σε όλη την Ευρώπη συνεχίζουν να στέκονται στο πλευρό τη χώρα. Ένιωσαν τι σημαίνει κρίση, γιατί έβλεπαν ανθρώπου να χάνουν τη δουλειά του, κατάλαβαν ότι αυτό δεν είναι κάτι αφηρημένο και γενικό, αλλά μία πραγματικότητα που επηρεάζει την καθημερινότητα των πολιτών και τη ζωή του. Ε, η... Δεν αποδέχομαι την άποψη πως οι, της χώρας, οι ευρωπαϊκοί εταίροι της χώρας ευθύνονται για την κρίση και την λιτότητα. Το πρόβλημα είναι, φτάσαμε στην κρίση, φτάσαμε στην λιτότητα εξαιτία της κρίσης και των επιλογών που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια. Το ελληνικό κράτος, οι υπηρεσίες του, οι δομές του δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση και αν η Ελλάδα έφευγε από το ευρώ, τα πράγματα θα ήταν πολύ πολύ πιο δύσκολα. Δεν πιστεύω λοιπόν πως οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν χειρότερη εικόνα για τις Βρυξέλλες και για, το, για την Ευρωπαϊκή Οικογένεια επειδή υπήρξε η ελληνική κρίση. Θεωρώ ότι Έγιναν λάθη και από τι δύο πλευρέ, το αναγνωρίζω αυτό. Υπάρχει λοιπόν μια συναισθηματική, αν θέλετε, διάσταση, αλληλεγγύη με τον λαό τη Ελλάδο. Yeah. Αλλά υπάρχει, υπάρχει και ένα yeah. κόσμο, μερίδα του κοινού που έχει μπερδευτεί και που okay. θεωρεί πω η Ελλάδα ενδεχομένω να τιμωρήθηκε. Yeah. Νομίζω yeah. πω αυτό που έκανε η Ευρωζώνη. Yeah. Πω όσα έκανε η Ευρωζώνη yeah. ώστε, ώστε να ενισχύσει τι δομέ τη, yeah. ώστε να αποκτήσει yeah. περισσότερα Πρέπει να σημειώσουμε ότι δόθηκαν στην Ελλάδα περίπου 300, 300 δισεκατομμύρια ευρώ. Αποδείξαμε την αλληλεγγύη μα. Η Ελλάδα πλέον είναι πιο ισχυρή γιατί κατάφερε να σταθεί στα πόδια τη. Έχει βελτιώσει σημαντικά τα οικονομικά τη και σιγά σιγά θα δούμε και διαφορά. Θα βελτιωθεί δηλαδή και η ζωή των πολιτών. Η καθημερινότητά του θα γίνει καλύτερη. Έπρεπε να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα. Βεβαίω έγιναν λάθη. Όμω ε, δεν θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έπεσε το πω έτσι, στα μάτια των ανθρώπων, των πολιτών μετά από όσα έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια. Και τώρα η ερώτηση για την Ιταλία. Λοιπόν, η Ιταλική κυβέρνηση έχει εκπονήσει ένα σχέδιο μετά την κατάρρευση της γέφυρας στη Γένοβα το οποίο έχει ως στόχο την προστασία των έργων που βρίσκονται, που, που μπορεί να κινδυνεύουν και ζητεί την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και καλεί τις Βρυξέλλες να συνδράμουν. Ποια είναι η αντίδρασή σας, η απάντησή σας? Πρόκειται για μία τραγωδία. Δίχως αμφιβολία ε, εκφράζω τη λύπη μου για το τραγικό αυτό γεγονός πρέπει να ξαναδούμε τον έλεγχο των υποδομών μας σε όλη την Ευρώπη. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την πρώτη στιγμή εξέφρασε την αλληλεγγύη της και την υποστήριξή της στις προσπάθειες των Ιταλικών Αρχών να ανταπεξέλθουν, να ανταποκριθούν σε αυτήν την τραγωδία που χτύπησε τη χώρα. Κατανοώ την δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεται η Ιταλική κυβέρνηση. Εννοώ ότι πρέπει να εξηγήσει στους πολίτε τι έχει συμβεί και βεβαίω θέλει να διασφαλίσει πω κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να ξαναγίνει στο μέλλον. Είναι μια, Είναι μια δύσκολη στιγμή και εμεί στεκόμαστε στο πλευρό των, των Ιταλών. Τώρα. Το φθινόπωρο θα εξετάσουμε το μπάτζετ, τον προπολογισμό των Ιταλών και θα δούμε τι μπορεί να γίνει σχετικά με το αίτημά του και, την... και με την ενίσχυση την οποία έχουν ζητήσει. Πρέπει να υπάρξει διάλογο με την Ρώμη, με την Ιταλική κυβέρνηση. Βρισκόμαστε σε επαφή, υπάρχουν διαπραγματεύσει σε εξέλιξη. Thank you, Thank you all. Uh, you ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ λοιπόν, λέει ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου του Πιέρ Μοσκοβισή. Το πρόγραμμα λοιπόν τελείωσε. Η Ελλάδα... Επιστρέφει στην κανονικότητα, δεν υπάρχουν νέα μέτρα. Αυτό όμω δεν σημαίνει πως δεν υπάρχουν πράγματα που πρέπει να γίνουν και πως μπορούμε να επιστρέψουμε στα λάθη του παρελθόντος. Αυτό είναι το μήνυμα του Επιτρόπου Οικονομικών Υποθέσεων. Βεβαίω, δέχτηκε και ερωτήματα για το, πόσο, για το κατά πόσο η Ελλάδα μπορεί να πετύχει πλεονάσματα 3,5% για τα επόμενα χρόνια. Και ευγενικά αρνήθηκε να απαντήσει στο ερώτημα για την οριμότητα του ελληνικού πολιτικού συστήματο. Αυτά από εμά μείνετε συντονισμένοι. Like news. The World Weather Report is brought to you by incredible India. was brought to you by Incredible India.